Μόνο μια βολή. Είναι μπαράζ, είναι, μπαράζ, είναι πολλές βολές και είναι και από πολλές μεριές. Ακριβώς. Ξεκίνησε η μέρα η σημερινή σε ένα κλίμα ανατροπής πολλών από τις εντυπώσεις που προέκυπταν ύστερα από τις συναντήσεις του Τσίπρα και του Βαρουφάκη. Ναι. Μερικές από αυτές τις ανατροπές έγιναν και από ανθρώπους οι οποίοι πήραν πίσω ό,τι είχαν πει μετά από αυτές τις συναντήσεις. Ναι. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση Σούλτς. Ναι. Ο οποίος βγαίνει αύριο με μια συνέντευξη στην Handelsblatt. Ναι, ναι. Και δίνει ένα τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ναι, επισύοντας τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Ναι. Μας απειλεί με χρεοκοπία. Ακριβώς. Ναι. Στεγνά. Είχε προηγηθεί ο Βέμπερ, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος έθεσε θέμα για τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, mm-hmm, με έναν τρόπο ηταμό, mm-hmm, σαν να αναγνώριζε ότι ο Υπουργός Άμυνας παραβίασε τουρκική περιοχή. Και έχοντας να πει πάνω για σε τα αυτό ίμια, λες, ακριβώς, για τα ίμια, έχοντας να πει πάνω σε αυτό πράγματα που ποτέ δεν είπε κανένας από αυτούς για τις τουρκικές παραβιάσεις. Εδώ να σημειώσουμε τη σιωπή της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί ο Βέμπερ είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο συμμετέχει στην Νέα Δημοκρατία. Πολύ σωστά, ναι. Το κρατάμε αυτό το, ναι, ναι, το κρατούμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε αυτό που είπες με την Der Leyen, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί την Ελλάδα ότι σπρώχνει τον εαυτό της προς τη Ρωσία, όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατιωτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την παρουσία της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ναι. Γκρουπάροντας κάπως αυτά τα πράγματα, εγώ θα έλεγα το εξής. Ο κύριος Γιουρκέρ προχτές έθεσε τις συντεταγμένες του παιχνιδιού, που λέγοντας ότι από τη μια μεριά έχουμε να σεβαστούμε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού στις τελευταίες εκλογές και από την άλλη μεριά έχουμε επίσης να σεβαστούμε τους κανόνες με τους οποίους παίζεται το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από αυτό το πράγμα, αν ξεκινήσει κανείς, θα δει ότι το ευρωπαϊκό παιχνίδι παίζεται με κανόνες οι οποίοι στρέφονται εναντίον της ετιμιγορίας του ελληνικού λαού. Δηλαδή το ένα σκέλος, η μία συντεταγμένη του προβλήματος, mm-hmm, χτυπιέται βάναυσα από έναν ολόκληρο μηχανισμό. Ναι. Σήμερα η καγκελαρία δεν είπε απλώς ότι δεν δέχεται τις προσεγγίσεις της ελληνικής πλευράς, τις εναλλακτικές που έθεσε ο κ. Βαρουφάκης σε σχέση με τη διαγραφή του χρέους με άλλο τρόπο, mm-hmm, ούτε καν ακόμα έχει συζητηθεί αυτός ο τρόπος, mm-hmm, και η Γερμανία βγαίνει και υπαγορεύει στην ουσία εκ νέου στην ελληνική κυβέρνηση το email Χαρδούβελη. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή ακριβώς σαν να μην έγινε τίποτα, ναι, 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 σαν να μην έγιναν εκλογές, σαν να μην είναι κυρίαρχος ο ελληνικός λαός, και όλα αυτά τη στιγμή που στην Ελλάδα δικαίως επικρατεί μία επιτέλους αισιοδοξία. Ναι. Επιτέλους οι Έλληνες αισθάνονται αξιοπρεπείς. Εγώ μιλώ με κόσμο παντού και μου λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι δεξιοί, μήπως θα έπρεπε να τους είχα ψηφίσει κι εγώ. Ναι. Μου λένε άλλοι ότι εγώ νιώθω δύο πόντους ψηλότερος. Ναι, ναι, ναι. Μου λένε άλλοι ότι εγώ ξαλάφρωσα. Αυτό λοιπόν το κλίμα που είναι ένα κλίμα λογικό, φυσιολογικό και νόμιμο μετά τις εκλογές και το αποτέλεσμα που έφεραν, έχει να αντιμετωπίσει από αύριο, από σήμερα έχει αρχίσει να συμβαίνει, αλλά από αύριο θα είναι πάρα πολύ φανερό, μια Ευρώπη η οποία δεν το λαμβάνει υπόψη, μια Ευρώπη η οποία φέρεται με σκαιό τρόπο, mm-hmm, και μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να θέσει την νεοεκλεγήσα κυβέρνηση στη γωνία από την πρώτη αρχή. Δύο συναντήσεις είχε ο κύριος Βαρουφάκης, κατά τη γνώμη τη δική μου και με έναν υπερβάλλοντα ζήλο, δεν ήταν δηλαδή και πολύ απαραίτητο να λέει κάθε φορά το σχέδιο που εν τέλει θα πηγαίναμε να διαπραγματευτούμε, ναι, που έχει να κάνει με το θέμα της διαγραφής του χρέους με έναν άλλο τρόπο. Παρόλη λοιπόν αυτήν την ενθουσιώδη, ας το πούμε, προσέγγιση, ναι, προς τους δυτικούς, την αγαπησιάρει και ως ένα βαθμό όταν λέει τον Σόιμπλε δόκτορα, ας πούμε, mm-hmm, η απάντηση είναι σε κλίμα πολύ κακό. Ναι. Είναι μια ηταμή απάντηση που δείχνει, ναι, ότι θα επέλθει σύγκρουση. Ναι. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη σύγκρουση η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δείξει σθένος,
Πρέπει να εκφράσει την εντολή που έλαβε και δεν πρέπει με φοβικό τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα, διότι ο φοβικός τρόπος με τον οποίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντιμετώπισαν τα πράγματα μας έφερε εδώ που είμαστε. Πολύ σωστά. Μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό. Μας έφερε σε τραγική φάση. Σε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, σε 160.000 παιδιά να έχουν φύγει. Έτσι είναι. Σε γέροντες να τρέμουν για τη σύνταξή τους. Σε πράγματα δηλαδή που συνιστούν έναν τρόπο ζωής αβίωτο για ανθρώπους. Έχεις πολύ δίκιο, Στάθη. Αναφερθήκαμε στον μπαράζ των δηλώσεων και των δημοσιευμάτων εναντίον της ελληνικής προσπάθειας. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, τοποθετήσεων, καθηγητών, πρώην πολιτικών, νυν πολιτικών υπέρ της ελληνικής προσπάθειας. Ασφαλώς και είναι έτσι, ναι. Από το Γιώσκα Φίσερ να ξεκινήσω και να φτάσω στον Κρούγκμαν, στον Στίγκλιτς και σε πολλούς άλλους. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι με την ελληνική υπόθεση. Και αυτό με το Φίσερ που λες, Στάθη, είναι συγκλονιστικό. Πολύ σημαντικό. Στην πρώτη σελίδα το έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει κόντρα νιούς και τον Φίσερ που λέει ο Στάθης ο Σταυρόπουλος. Προσωπική ήττα της Μέρκελ οι ελληνικές εκλογές. Η Ελλάδα θα είναι ο νεκροθάφτης της γερμανικής λιτότητας. Λέει ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Η ελληνική υπόθεση, λοιπόν, για να είμαι σύντομος και να τελειώσω, φέρνει στο προσκήνιο το εξής επίδικο. Η Γερμανία έχει εφαρμόσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική λιτότητας. Αυτό από μόνο του μεν είναι καταστροφικό, υπέχει όμως μέσα του και κάτι ακόμα πιο καταστροφικό, που είναι το εξής. Η παγίωση της πολιτικής της λιτότητας οδηγεί σε κράτη ειδικού τύπου, ειδικές οικονομικές ζώνες, οδηγεί σε κράτη προτεκτοράτα, σε παρείες, σε απικίες χρέους. Συνεπώς, η αντίσταση... Απικία χρέους, πολύ ωραία έκφραση, είναι και ο τίτλος του... σημερινού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γκοτζιά, ένα βιβλίο το είχε προλογίσει ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Απικία χρέους. Η αντίσταση λοιπόν που μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε, με την υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ, διατύπωσε ο ελληνικός λαός, χαλάει όλο αυτό το παιχνίδι. Το διακύβευμα για τη Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλο και μιλώ για τη Γερμανία διότι έχουμε να κάνουμε πια με μια Ευρώπη ούτε καν του Διευθυντηρίου των Γαλλογερμανών, ούτε καν του άξονα μόνο των Γαλλογερμανών, αλλά πλέον μια γερμανική Ευρώπη η οποία μπαίνει για τρίτη φορά στον πειρασμό να επιβάλλει πλέον δια της οικονομίας και όχι δια του πολέμου το παλιό της όνειρο να δημιουργήσει γύρω της ζωτικό χώρο. Οι λαοί όμως δεν είναι πλασμένοι για να είναι ζωτικός χώρος κανενός, ούτε οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για να ζουν με συνθήκες σκλαβιάς, ούτε είναι δυνατόν μια κοινωνία να έχει πάθει όσα έχει πάθει η ελληνική, όλο αυτό το πράγμα και άλλες, αλλά η ελληνική πάρα πολύ βαριά. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα οδηγούν σε μια ανατοποθέτηση, ανάταξη μιας φοράς, μιας πορείας. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά πράγματα να δούμε, ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εποχή και ότι αν η αριστερά τιμήσει την εντολή που της έδωσε ο λαός, θα έχει πλέον ανοίξει ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σε μια ένωση κρατών εθνών, κρατών λαών και όχι πληθυσμών, περιοχών και προτεκτοράτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.